Κραυγή αγωνίας εκπέμπουν οι κτηνοτρόφοι των ορεινών περιοχών της Κρήτης με την επιστροφή του εφιάλτη που ονομάζεται ιωδιοπαινία και ευθύνεται όπως όλα δείχνουν σε ένα μεγάλο βαθμό για το θάνατο εκατοντάδων καθημερινά νεογέννητων αρνιών. Όταν γεννούν τα πρόβατα ή κάποιοι τα κάνουν ψοφισμένα τα αρνιά ή γεννιούνται 1-2 μέρες και ψοφούν τα αρνιά. Εγώ μιλάω τώρα για την περιοχή τη δικιά μου για τα Σφαγιά ότι πιθανό να έχουμε μια απώλεια σε νεογέννητα από 3 μέχρι 4.000 ζώα φέτο, τώρα μέχρι στιγμής. Τα νεογέννητα δίχως τρίχωμα όπως λένε οι κτηνοτρόφοι μένουν μόλις λίγα λεπτά ζωντανά και η θνησιμότητα έχει φτάσει μέχρι και το 80% κάτι που έχει δημιουργήσει ήδη τεράστιες απώλειες και οικονομική καταστροφή στους κτηνοτρόφους, ειδικά στα Σφαγιά, σε ένα μικρότερο βαθμό στα Ανόγια και μεμονωμένα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πέρυσι και πρόπερσι παρουσιάστηκε, αλλά όχι τόσο έντονα όπως είναι φέτο. Φέτο υπάρχουν αρκετοί κτηνοτρόφοι που έχουν πάθει απώλεια στα ζώα τους, στα αρνιά τους, το 70%. Εμένα είναι γύρω στο πάνω από 80%. Στα νεογέννητα. Στα νεογέννητα, ναι. Και λείπονται μέρες τα πρόβατα και δεν βγάλουν και γάλα μετά. Κάνουν και το γάλα, έχασε και τα αρνιά. Καταστροφή. Καταστροφή. Πώς θα ζήσουμε εμείς. Λίγο εισόδημα, αρνιά καθόλου. Και πρόπερσι θα είχε ξαναπιάσει πάλι. Και τώρα είχαμε γύρω στα 20% ζημιά. Φέτος είναι στο γύρω στα 80% έχει πιάσει τα πρόβατα. Σύμφωνα με επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που πραγματοποίησαν έρευνα πέρυσι, πιθανότατα κάποιο φυτό που τρώνε τα ζώα ή το ιώδιο που δεν βρίσκεται στο βαθμό που θα έπρεπε στην τροφή τους, ευθύνεται για τον αποδεκατισμό των κοπαδιών, που όπως εξήγησαν οι κτηνοτρόφοι, επηρεάζει άμεσα και την παραγωγή γάλατος, αφού οι γεννήσεις των αρνιών που σε ένα μεγάλο ποσοστό μετά πεθαίνουν είναι επιπλέον πρόωρες, οπότε το γάλα είναι αποπεριορισμένο έως ανύπαρκτο. Υπάρχει στα Σκαριά μία διαδικασία αναπροσαρμογής του κανονισμού. Όπου σε αυτόν τον κανονισμό του ΕΛΓΑ θα ενταχθεί αυτή η πάθηση, η ιωδιοπαινία, ως πάθηση που να αποζημιώνεται, που σήμερα δεν υπάρχει. Ζητούμε από την πολιτεία, διότι από ό,τι φαίνεται ένα σοβαρό πρόβλημα, να όπως επιδοτεί και αποζημιώνει κάποιες άλλες παθήσεις, κάποια άλλα προβλήματα, να μπει και αυτό να μπορούν να χρηματοδοτηθούν, να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Γιατί τα πολλά αρνάκια γίνονται προώρα και το πρόβατο ούτε γάλα κατεβάζει μετά το τίποτα. Το θέμα έχει προκαλέσει απόγνωση στους κτηνοτρόφους που σήμερα επισκέφθηκαν τον περιφερειακό διευθυντή του ΕΛΓΑ, που δεν έχει εντάξει μέσα στον κανονισμό των αποζημιώσεων αυτή την ασθένεια. Οπότε η οικονομική ζημία για τους κτηνοτρόφους είναι τεράστια. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν γίνει φαίνεται ότι αποδίδονται σε διάφορα αίτια ή σε συνδυασμό παραγόντων. Είναι μια ζημιά η οποία για την ώρα δεν προβλέπεται ασφαλιστική κάλυψη από τον οργανισμό. Θα συζητήσουμε το θέμα. Επικοινωνήσουμε και με την διοίκηση για να δούμε πώς μπορεί, αν μπορεί να αντιμετωπιστεί ασφαλιστικά αυτό το πρόβλημα. Το θέμα αναμένεται πάντως το επόμενο διάστημα να τεθεί ως επίκεντρο συζήτησης με το διοικητή του ΕΛΓΑ και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι πλέον εμφανίζονται αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ό,τι δικαιούνται πριν καταστραφούν όπως εξηγούν ολοκληρωτικά.